The animals are implanted with a microchip that contains an electronically encoded number. That number is matched to a file and entered into a computer database. Then, if the animal runs away and is found by someone, they can simply bring it in to the local Humane Society. All the Humane Society has to do is run a scanner, no more technologically advanced than the barcode readers in your supermarket, over the skin of the animal, and a nationwide database can identify your lost pet. At last count, the system had the capability to track over 34 billion animals. Identification Devices, the Colorado-based manufacturer of the chip, however, leaves the door open. Program. It'll be done so that you can extract information off people's bodies, and it'll be done for very good, very practical reasons, for security, for protection of an individual's identity, and so on. But then we went a step further and asked this man what he thought about all of this in light of the book of Revelation. So I would say yes. I think the prophecies in Revelation are quickly becoming reality as we look in the developments in the marketplace today. When we spoke to computer systems expert Randy Sestili in our video, The Mark of the Beast, we asked him the same question. Do I think that the prophecies in Revelation are coming true? I think the technology is there. That's a serious concern. Yeah, I could see it happen. Η έκδοση των ευρωπαϊκών ταυτοτήτων στην Ελλάδα βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση και κατά πόσο έχει επηρεαστεί από τη συζήτηση γύρω από την αναγραφή ή μη του θρησκεύματος στην ταυτότητα. Με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο δεν έχει κανένα νόημα η έκδοση νέων ταυτοτήτων. Γιατί απλώς θα είναι μια αντικατάσταση των εφθαρμένων σημερινών ταυτοτήτων με κάποιο καινούριο έντυπο ταυτότητας, στο οποίο όμως θα αναγράφονται όλα αυτά τα στοιχεία που μέχρι σήμερα αναγραφόταν. Για να προσαρμοστούμε στις ευρωπαϊκού τύπου ταυτότητες, πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Το 1991, επί Νέας Δημοκρατίας, ψηφίστηκε ένας νόμος, ο οποίος καταργούσε τον ενιαίο κωδικό αριθμό μητρώου από τις ταυτότητες που επρόκειτο να βγουν και επανέφερε την υποχρεωτικότητα αναγραφής του θρησκεύματος. Στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτό. Δεν αναγράφεται το θρήσκευμα. Ή σε κάποιες χώρες, σε δύο νομίζω χώρες, είναι εθελοντική η αναγραφή του θρησκεύματος. Επίσης υπάρχει στις περισσότερες χώρες ο ενιαίος κωδικός αριθμός μητρώου. Εμείς θα αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο, να το προσαρμόσουμε στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Επειδή φορέας πλέον της έκδοσης των ταυτοτήτων είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και όχι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να προετοιμάσουμε και ένα στελεχειακό δυναμικό, το οποίο θα μπορεί να αναγνωρίζει πλαστότητα ταυτοτήτων. Στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου θα δούμε και ποια άλλα στοιχεία μπορούν να αναγραφούν πάνω στην ταυτότητα, ώστε να διευκολύνουν ακόμη και τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας. Σαφώς όμως δεν θα αναγράφεται υποχρεωτικά τουλάχιστον, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το θρήσκευμα. Σίγουρα. Αυτό πρέπει να γίνει. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί εκκλησιαστικές παρεμβάσεις? Όχι, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση. Στο μέλλον όμως δεν θα υπάρξουν? Πιθανολογώ ότι μπορεί να υπάρξουν επεμβάσεις. Δεν ξέρω αν αυτές οι επεμβάσεις θα είναι από την επίσημη πλευρά ή από την ανεπίσημη πλευρά της Εκκλησίας. Μαζί με τις ταυτότητες όμως επανήλθε και το θέμα του αριθμού 666 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Σέγγεν. Καλά, αυτό νομίζω ότι μας γυρνάει στο μεσαίωνα. Δηλαδή είναι τρελό να μιλάμε για την ταυτότητα και να απομονώνουμε ότι μόνο για την ταυτότητα δεν πρέπει να ισχύει ένα μηχανογραφικό σύστημα, γιατί το 666 έχει προκύψει από το φάσμα το οποίο υπάρχει πάνω σε κάθε έντυπο που πρέπει να μπει μέσα σε ένα μηχανογραφικό σύστημα για να γίνει μια αναγνώριση. Μου φαίνεται ότι είναι τρελό να υπάρχουν αντιδράσεις γι' αυτό. Το ερώτημά σας είναι γιατί και πώς συνδέονται. Πρώτα θα απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Γιατί συνδέονται με τη σωτηρία και την πίστη? Γιατί απλούστατα, από την Σύνοδο δηλαδή και από το Άγιον Όρος, γιατί απλούστατα και ο Χριστός συνέδεσε το χάραγμα αυτό του Αντιχρίστου με την πίστη και με την σωτηρία του ανθρώπου. Θα σας διαβάσω το χαρακτηριστικό χωρίο με δύο λόγια εδώ, τι λέει η Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη
για αυτό το χάραγμα. Ή τις λαμβάνει, είναι στο 14ο κεφάλαιο, στο στίχο 9 με 11. Ή τις λαμβάνει το χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί την χείρα αυτού και αυτός πίεται εκ του ίνου του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου, εν το ποτηρίο της οργής αυτού και βασανιστήσεται εμπειρή θείο ενώπιον αγγέλων Αγίων και ενώπιον του αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών εις αιώνας αιώνων. Με άλλα λόγια, λέει εδώ ότι όποιος λαμβάνει αυτό τον χάραγμα, όποιος παίρνει αυτόν τον αριθμό, δεν κάνει μια απλή πράξη συμβατική στη ζωή του, αλλά νοηματοδοτείται πλέον η ζωή του στην παρούσα ζωή, αλλά και στην αιώνια. Και μάλιστα νοηματοδοτείται αρνητικά. Χωρίζεται δηλαδή από τη σωτηρία. Όταν λέμε σωτηρία εμείς θεολογικώς, εννοούμε την μετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Θεού. Εχάνει την ποιότητα, την κατεξοχήν, αυτήν την οποία ήρθε να δώσει ο Θεός στον κόσμο. Όσον αφορά τώρα το πώς γίνεται αυτό, πώς δηλαδή το χάραγμα αυτό, πώς ο αριθμός αυτός μας χωρίζει, συνδέεται με την πίστη και συνδέεται με τη σωτηρία, μας το λέει πάλι ο ίδιος ο Χριστός με τα λόγια, τα χαρακτηριστικά, ότι για να σωθεί κανείς χρειάζεται να πιστέψει και να βαπτιστεί. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Τι σημαίνει ετούτο? Επειδή τα λόγια του Χριστού είναι αδιάψευστα, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, λέει ο Χριστός, αλλά οι λόγοι μου ου παρελεύσονται. Αυτά τα οποία είπε δηλαδή ο Χριστός δεν τα συζητούμε, απλώς τα αποδεχόμαστε, γιατί αυτά, η αποδοχή αυτή, η ελεύθερη αυτή αποδοχή μας εντάσσει σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Στην προκειμένη περίπτωση, ο άνθρωπος με την βάπτισή του παίρνει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και εισέρχεται στον χώρο της ελευθερίας του Θεού. Συγγνώμη που θα σας διακόψω. Και θα σας διακόψω για ένα πάρα πολύ σημαντικό λόγο. Σας ακούω σαν να ήμουν στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή και σας άκουγα όπως ακούν και οι άλλοι. Λέτε τα λόγια του Χριστού δεν τα συζητούμε. Γιατί είναι ζήτημα πίστης. Τα αποδέχεσαι, δεν τα αποδέχεσαι. Πολύ φοβούμαι ότι πάρα πολύ εύκολα στείνεται ένα επιχείρημα πάνω σε αυτό. Να το, είναι βαθιά αντιδημοκρατικό. Δεν τα συζητάς. Είναι κλασικό ευρωπαϊκό επιχείρημα. Ο διάλογος είναι το μείζον όπλο, ακόμα και αν είναι ψευδοδιάλογος. Δηλαδή, να θέτουμε τα πράγματα επιτάπητος και να λέει ο καθένας την άποψή του με ένα χρονόμετρο. Θα σας παρακαλούσα να σταθείτε λίγο σε αυτό, γιατί είπατε μια φράση που θα ήθελα διευκρίνηση. Εν ελευθερία δεν τα συζητούμε, είπατε. Δηλαδή, τα αποδεχόμαστε εν ελευθερία. Και αυτό το δεύτερο κομμάτι δεν διωγγώνεται ποτέ στο αντιπιχείρημα που διατυπώνει κάποιος. Εδώ πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο πράγμα συζητάμε για κοσμικά πράγματα ελεύθερα και σε διάλογο και αναζητούμε την αλήθεια, και άλλο η προσφερόμενη αλήθεια, η προσφερόμενη ελευθερία μέσα στην Εκκλησία, η αποδέσμευσή μας δηλαδή από τις εξαρτήσεις του πονηρού, μας δίνει την δυνατότητα να ζούμε αληθινά αυτήν την ζωή στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Δηλαδή, το ότι δεν τα συζητούμε δεν σημαίνει ότι αυτοκαταργούμεθα, αυτοακυρωνόμαστε, αλλά το ίδιο το βάπτισμα είναι μια ένταξη σε μια νέα πραγματικότητα η οποία νοηματοδοτεί και αυτήν εδώ την παρούσα μας ζωή και τις παρούσες σχέσεις. Είναι πράγματα τα οποία δηλαδή για να τα αναλύσει κανείς θα πρέπει να πει πάρα πολλά προκειμένου να γίνουν κατανοητά. Εδώ απλώς το θίγω το θέμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ήθελα λοιπόν στη συνέχεια να πω ότι τα πράγματα δηλαδή τίθενται από το ίδιο το αδιάψευστο στόμα του Χριστού. Ότι δηλαδή για να αν κανείς επιδιώκει τη σωτηρία του, να ξέρει ότι δεν μπορεί με συμβιβασμούς τέτοιου χαρακτήρα που λέγονται στον κόσμο, ότι δηλαδή δεν πειράζει αν θα πάρεις ένα χάραγμα, αυτό είναι κάτι εξωτερικό, δεν σε αφορά. Βλέπουμε εδώ ο Χριστός με ένα πολύ κατηγορηματικό τρόπο να το λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ότι όποιος το πάρει με αρνείται. Τρόπον τινά, θα το λέγαμε ελεύθερα. Είναι σαν να λέμε ακυρώνεται το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ακυρώνεται η σωτηρία του ανθρώπου. Ως προς τις σωτηριολογικές δηλαδή προεκτάσεις του, το βάπτισμα πάβει να ισχύει. Αποβαπτιζόμαστε, θα έλεγε κανείς ελεύθερα, στην πραγματικότητα όταν δεχθούμε αυτό το χάραγμα. Και αυτό βέβαια δεν είναι άποψη
προσωπική κάποιου της διαρκούς Ιεράς Συνόδου έστω ή του Αγίου Όρους, αλλά είναι η θέση της αλήθειας ως πρόσωπο που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό είπα ότι δεν συζητάμε κάτι το οποίο είναι η αυτοαλήθεια στην αποκάλυψή της. Τη δεχόμαστε, την ζούμε και την απολαμβάνουμε. Επομένως, σας δίνω αμέσως το λόγο στον πατέρα Μεταλινό. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι κακός ή ιερωμένοι ή ιερείς ή ρασοφόροι υπακούοντας στο τυπικό οργανωτικό είτε της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους είτε της Ιεράς Συνόδου πράττουν κάτι το οποίο αντίκειται σε όλα όσα προακούσαμε κάθε άλλο παρά. Δηλαδή, όχι. Είναι το πνεύμα της Ιεράς Συνόδου και το πνεύμα του Αγίου Όρους στη γραμμή όσων ακούσαμε περί αληθείας. Και επομένως οι τρόποι δράσης μετά είναι τρόποι αντίστασης στην αποβάφτιση ακριβώς. Που συνεπάγεται το χάραγμα. Ακριβώς. Συγγνώμη που πω... μπορεί να ρωτάω και λίγο αφελώς, αλλά εγώ δεν είμαι, είμαι ειδική. Ό,τι καταλαβαίνω ρωτάω. Πολύ σωστά το θέσατε το θέμα, διότι εδώ πρόκειται για το κατεξοχήν είναι του ανθρώπου. Πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου στην προκειμένη περίπτωση, μέσα σε διαστάσεις βέβαια χαρισματικές, μέσα σε διαστάσεις δηλαδή ποιότητας πνευματικής της ζωής και όχι την βιολογική. Μάλιστα. Είναι θέμα ζωής και θανάτου, άρα μείζον θέμα αφορά την συνείδηση του ανθρώπου και μάλιστα εμείς το λέμε θεολογικά την δογματική του συνείδηση με όλα τα συνεπαγόμενα που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Αν σήμερα η ηθική συνείδηση επικαλείται από κάποιους αντιρρησίες συνειδήσεως, αντιλαμβάνεστε τι θα σημαίνει για τον πιστό όταν αυτά τα οποία λέγονται βάλουν κατά της ελευθερίας του, κατά του καθαυτό είναι το εν Χριστώ δηλαδή, και καλείται να αρνηθεί, να απεκδηθεί αυτό το οποίο είναι. Όταν λέμε, όσον αφορά, συγγνώμη, μισό λεπτό, για αυτό που είπατε για την Ιερά Σύνοδο και για το Άγιον Όρος, δεν πρόκειται για μία υπακοή τυφλή σε αυτά τα οποία ακούμε, αλλά αυτά απλώς συνάδουν με το καθαυτό είναι του κάθε πιστού. Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, Εκκλησία είμαστε όλοι. Και ως βαπτισμένοι έχουμε εν ημίν αυτήν την συνείδηση ως πιστοί του τι είμαστε. Μας το πληροφορεί αυτό η ίδια η χάρη που πήραμε του βαπτίσματος, εφόσον βεβαίως τηρούμε αγαπητικά τις εντολές. Γιατί για να μην θεωρηθεί το πράγμα μαγικός, βαπτιζόμαστε, άρα σωζόμαστε. Έτσι. Βαπτιζόμαστε και σωζόμαστε, εφόσον αγαπητικώς τηρούμε αυτά τα πλαίσια της ζωής που μας δίνει το βάπτισμα. Και αυτά θέλει να διασφαλίσει η Ιερά Σύνοδος και το Άγιον Όρος, βέβαια ως ηγετικά πρόσωπα, γιατί το σώμα αυτό της Εκκλησίας δεν είναι χίδιν, αλλά είναι ιεραρχημένο. Διότι θα έχετε ένα μικρό ποπό εμφυτευμένο στο δεξί σας χέρι, δεν θα υπάρχουν μετρητά χρήματα, όλες οι πιστωτικές κάρτες θα έχουν εξαλειφθεί και ενωθεί στο μικρό ποπό που θα υπάρχει στο χέρι κτλ. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλοι σε ένα καινούριο σύστημα αναγνώρισης περνάμε, το οποίο θα επιτρέψει την ύπαρξη κομπιούτερ συστήματος με τρανσπόρτερ ανείχνευσης. Ας ξοδέψουμε λίγα λεφτά συζητώντας τι έρχεται. Μου μίλησες λίγο γι' αυτό. Το NCNC FBI 2000. Θα μοιραστούμε τώρα, Ντέλ, ένα αντίγραφο ενός σύγχρονου εγγράφου από το περιοδικό Κυβερνητική Τεχνολογία, όπου πριν δύο μήνες είχα αυτό το άρθρο το οποίο μιλάει για το ότι τι η επιβολή του νόμου κάνει σχετικά με τη δημιουργία νέων μεθόδων αναγνώρισης που θα κάνει πιο αποτελεσματική την επιβολή του νόμου. Με άλλα λόγια, φτιάχνουν ένα εντελώς καινούριο σύστημα κομπιούτερ, συνδέουν και δικτυώνουν όλες τις τοπικές αντιπροσωπείες και πρακτορία επιβολής νόμου, όλες τις εθνικές αντιπροσωπείες και τις διεθνείς Ιντερπόλ αντιπροσωπείες, έτσι ώστε οι άνθρωποι να τσεκάρονται σημείως μέσω των πληροφοριών στο κομπιούτερ που έχουν δοθεί σε διάφορες τράπεζες πληροφοριών διεθνώς. Το master πρόγραμμα που μόλις ανέφερες περιγράφεται ακριβώς εδώ και είναι το FBI NCNC 2000. Τώρα το NCNC 2000 σημαίνει National Clean Information, Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Εγκλήματος. Με άλλα λόγια, αυτό είναι η βάση στοιχείων του κομπιούτερ για την εθνική επιβολή του νόμου. Καθενός τα ενώματα, το ιστορικό του καθενός, η φωτογραφία, τα δαχτυλικά αποτυπώματά του, η υπογραφή του. Ουσιαστικά όλη μας η ζωή θα είναι στο σύστημα του κομπιούτερ. Economic system, verses 16 to 18, there will be a global government, verse 7, and a global religious system, verse 8. In fact, these three components work together and overlap with each other in their supporting roles. In that light, then, it should come as absolutely no surprise that the call for this global economic system is inseparable from the call for a new world order. Today, we're moving to an age where it's globalization, or you'll hear words like transnationalization. Where countries today are gradually giving way to much larger economic blocks. And it's being done again for very good economic reasons. And as we look at the way business is shaping up today, it's really positioning for a one world
country, a one-world government.